Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και στην πρωινή ανάγνωση σήμερα Τετάρτη 16 Μαΐου και πάμε να δούμε μαζί πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα κοινοβουλευτική και πολιτική. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, καθώς δύο ακόμη Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες από πυρά Ισραηλινών στρατιωτικών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Παλαιστινιακού Θύλακα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 62. Εν τω μεταξύ, τον επόλυτο διχασμό της διεθνούς κοινότητας για τα αιματηρά επεισόδια στη Γάζα αντανακλάει ολοκλήρωση της συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για το θέμα, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές κινήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και διεθνείς αντιδράσεις για την αλόγιστη χρήση βίας από το Ισραήλ. Την αντίδραση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απέναντι στους Παλαιστινιακούς διαδηλωτές στη Γάζα υπερασπίστηκε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι για τη βία ευθύνεται η Χαμάς, η οποία, όπως συμπλήρωσε, σπρώχνει αμάχους στη γραμμή του πυρός. Την ίδια ώρα, μέσω διαδικτύου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, απέστειλε υπενθύμηση προς τον Νετανιάχου, τονίζοντας ότι οι Παλαιστίνοι δεν είναι τρομοκράτες. Ο Τούρκος πρόεδρος παράλληλα ανακάλεσε τους πρέσβεις Ισραήλ και ΗΠΑ για διαβουλεύσεις, κηρύσσοντας παράλληλα τριήμερο πένθος για τα θύματα στη Λωρίδα της Γάζας. Η ιστορία της Ήμβρου είναι συνυφασμένη με την κοινή μοίρα Ελλήνων και Τούρκων και μάλιστα είχα τη μεγάλη χαρά σήμερα επισκεπτόμενος στα σχολεία στην Ήμβρο να διαπιστώσει ότι η ελληνική κοινότητα στην Ήμβρο αυξάνεται και ότι η Ήμβρος παραμένει ένα παράδειγμα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ των δύο λαών, δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του που πραγματοποίησε στην Ήμβρο. Νέα σύγκρουση μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Βερολίνου για το ελληνικό χρέος βρίσκεται πρώτον πυλών. Το Βερολίνο έχει διαμηνήσει ότι μπορεί να δεθεί μια λύση μόνο με την προϋπόθεση της αιρεσιμότητας, δηλαδή κάθε μέτρο ελάφρυνσης να συνδέεται με μεταρρυθμίσεις που αν δεν γίνονται θα παγώνουν οι ρυθμίσεις. Παράλληλα, ζητά πολιτική δέσμευση και ψήφιση από τα κοινοβούλια κάθε απόφαση που θα ληφθεί για το ελληνικό χρέος. Από την άλλη, το Ταμείο δεν μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο σενάριο και απειλεί με αποχώρηση από το πρόγραμμα. Στην Αθήνα, ωστόσο, οι συζητήσεις για τις διαπραγματεύσεις αρχίζουν σήμερα. Το πρόγραμμα των συναντήσεων των Υπουργών με τους εκπροσώπους των θεσμών περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, ενέργεια, δημόσια διοίκηση. Θα τεθούν όλα αυτά τα θέματα στην ατζέντα των συζητήσεων με τους επικεφαλείς των θεσμών. Για την Κωνσταντινούπολη αναχωρεί σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νίκος Βούτσης, προκειμένου να συμμετάσχει στη διάσκεψη των Πρόεδρων των Κοινοβουλίων των Χωρών του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών από την ίδρυση της συνέλευσης, η διάσκεψη θα κάνει απολογισμό του έργου που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα κατά τη λειτουργία και θα εξετάσει μελλοντικές προοπτικές και προκλήσεις για την περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Τώρα, πάμε να δούμε την ατζέντα κοινοβουλευτική και νομοθετική, πώς διαμορφώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 9.30 μπαίνει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για συζήτηση και ψήφιση, συμφωνία κύρωσης πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών με την Δημοκρατία της Κούβας. Και επόμενη κάρτα μας. Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και στο σύνολό του, κύρωση στη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αλβανίας για επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις επιτροπές τώρα, έχουμε και στις 11 την ημερήσια διάταξη, ένα άλλο θέμα. Θα γίνει ειδική συζήτηση συνεδρία στην Ολομέλεια της Βουλής για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στις επιτροπές 10.30 στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος θα γίνει συζήτηση με θέμα καύση εναλλακτικών καυσίμων στην ελληνική τσιμεντοβιομηχανία. Στις 11 στην Επιτροπή Περιφερειών θα συζητηθεί το θέμα τοπική αυτοδιοίκηση από τον Καλλικράτη στον Κλισθένη. Και στις 11.30 στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας πρώτον θα συζητήσουν για άρση ασυλίας βουλευτών σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και δεύτερον συζήτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοντολογίας της Βουλής μετά από πρόταση και αναφορά του Πρόεδρου της Βουλής για την υπόθεση που αφορά τον βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Κωνσταντίνο Κατσίκη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα όσα είπε χθες ο Πρόεδρος της Βουλής για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της έκθεσης που διοργάνωσε η Λέσχη Ελλήνων Γελιογράφων. Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, εγγενίασε την έκθεση Πόλεμος ΑΕ War SA, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά από τη Λέσχη Ελλήνων Γελιογράφων θα σε διαρκήσει, με συγχωρείτε, από 15 μέχρι 20 του Μαΐου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του γελιογράφου Βαγγέλη Παυλίδη, που έφυγε πρόσφατα, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη από την πλευρά της Βουλής στο λιτρό αίματος που είδαμε στη Γάζα.
Την αποδοκιμασία και την απερίφραστη καταδίκη της Βουλής για την αιματοχυσία στη Γάζα εξέφρασε ο πρόεδρός της, Νικόλαος Βούτσης, κατά τη διάρκεια των εγγενείων της έκθεσης «Πόλεμος ΑΕ, War SA», που πραγματοποιεί για τρίτη κατά σειρά χρονιά εφέτος η Λέσχη Ελλήνων Γελιογράφων από τις 15 έως τις 20 Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος. Χθες προηγήθηκε ή μάλλον ήταν συνέχεια μια δεύτερη σφαγή των Παλαιστινίων από Ισραηλινά στρατεύματα. Προκλήθηκε για μια ακόμα φορά ένα σοκ, μια κατάπληξη για την χρήση άμετρης οριακής βίας απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές. Και δεν μπορώ παρά εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων να πω την πλήρη αποδοκιμασία όλων μας σε αυτές τις μεθόδους και σε αυτή τη σφαγή που έγινε. Πρέπει να εργαστούμε για την ειρήνη και τι σημαίνει αυτό, παραδείγματος χάρη, να μην ξεφτιλίζουμε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τις αποφάσεις του, όχι μόνο τις παλιές, που ξέρουμε πολύ καλά και το Κυπριακό και την πληγή την οποία διαχρονικά έχουμε και αντιμετωπίζουμε, αλλά και τις πιο πρόσφατες, που αφορούσαν, παραδείγματος χάρη, την έγκριση σε σχέση με την πρωτεύουσα και τη μεταφορά πρεσβειών στην πρωτεύουσα του Ισραήλ και άλλες αποφάσεις, να τηρούνται οι αποφάσεις τους και να τηρούνται επί της ουσίας όλες οι αποφάσεις, και αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες μπλοκαρίστηκε από τρεις χώρες η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρέμβαση στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, είτε υπάρχει συμμετοχή σε διάφορες επιχειρήσεις που γίνονται στην περιοχή μας. Ο κύριος Βούτσης αναφέρθηκε και στη συνεισφορά των σκητσογράφων στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθε. Μέσα σε συνθήκες κρίσης είστε από τις δυναμικές, σοβαρές εστίες που μείναν παρούσες, λειτουργήσαν, δημιούργησαν σε επαφή με τη συγκυρία, σε επαφή με την κρίση, σε επαφή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σε επαφή με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Εσείς ήσασταν εδώ για να δώσετε την οπτική μιας Ευρώπης της οποίας τα θεμέλια, δηλαδή οι αξίες, διότι αυτά είναι τα θεμέλια της Ενωμένης Ευρώπης, υπονομεύονται συστηματικά από ρατσιστικές, ξενοφοβικές, φιλοφασιστικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί και δημιουργούν πραγματικά τρομακτικά προβλήματα. Την έκθεση, η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του γελιογράφου Βαγγέλη Παυλίδη που έφυγε πρόσφατα, συνδιοργανώνουν η Βουλή των Ελλήνων, η Περιφέρεια Αττικής, η Στασία ΑΕ και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΕΑ. Είναι μια μεγάλη αντιπολεμική έκθεση και θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ειρήνης, συναδέλφωσης και αλληλεγγύης των λαών. Απέναντι στη φρίκη του πολέμου, οι συνάδελφοι γελιογράφοι έχουν μοναδικό όπλο, τα πενάκια τους. Με αυτά περιγράφουν τον όλευρο, τον ξεριζωμό, την υποκρισία των ισχυρών της γης, που αν ήθελαν πολλές αδικίες θα διορθωνόταν, και κυρίως περιγράφουν το φόβο του θανάτου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συνολικά εκτίθενται 160 έργα συμπεριλαμβανομένων των έργων κορυφαίων Πορτογάλων γελιογράφων που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος θεμάτων. Το σκίτσο, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, το σκίτσο, η γελιογραφία ήταν ανέκαθεν το όπλο των αδυνάμων. Ήταν ανέκαθεν η φωνή όλων εκείνων που πληρώνουν τους σχεδιασμούς των ισχυρών. Ήταν και εξακολουθεί να είναι εκείνος ο κόκκος άμμου που επιχειρεί να μπλοκάρει τα γρανάζια μιας πολεμοχαρούς ρητορίας. Στα εγγένεια της έκθεσης, όπου η Ένωση Ελλήνων Γελιογράφων δώρησε στον πρόεδρο της Βουλής ένα συμβολικό σκίτσο του τριών διαστάσεων, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η τρίτη αντιπρόεδρος της Βουλής Στασία Χριστοδουλοπούλου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων Δημήτρης Σεβαστάκης, ο πρέσβης της Πορτογαλίας στη χώρα μας, εκπρόσωποι κομμάτων και της Στασί, καθώς και σκητσογράφοι. Η είσοδος της έκθεσης είναι ελεύθερη για το κοινό.
Να καλημερίσω στο στούντιο τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Γιώργο Βαρεμένο και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρεμένο. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, ειδικά την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, που σχολιάστηκε από όλα τα κόμματα χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Όμως θέλω πρώτα να πάμε στον συνάδελφο Παναγιώτη Σιάννη, που βρίσκεται μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο πρόεδρος θα λάβει μέρος στη διάσκεψη των προέδρων του Κοινοβουλίου του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξήνου Πόντου και παρακολουθεί το ταξίδι και την επίσκεψη του Προέδρου. Παναγιώτη, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Να πούμε ότι το κλίμα είναι και εδώ βαρύ λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στη Λωρίδα της Γάζας. Και υπάρχει έκτηλη ανησυχία, αγωνία και αναστάτωση. Ναι. Η διάσκεψη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ξεκινάει σε μισή περίπου ώρα και είναι επαιτειακή. Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Εύξηνων Πόντων, των χωρών του Εύξηνου Πόντου, και οι πρόεδροι των κοινοβουλίων θα απασχοληθούν κυρίως με το πώς θα αυξήσουν τη συνεργασία τους, θα αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους, θα εμβαθύνουν αυτή τη σχέση και πώς θα επηρεάσουν με τη σειρά τους τα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις των χωρών μελών του Εύξηνου Πόντου, ώστε να συνεργαστούν βαθύτερα. Μάλιστα. Φυσικά θα απασχολήσει και το θέμα της πολύ νεκρής επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας, Παναγιώτη, καταλαβαίνω. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Φυσικά θα έχουμε και ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Προέδρου της Βουλής στην Κωνσταντινούπολη. Και πάμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Βαρεμένο. Να αρχίσουμε, κύριε Αντιπρόεδρε, με το μεγάλο θέμα που είναι στην επικαιρότητα και είναι οι αντιδράσεις καταρχήν που υπήρξαν για τη μεταφορά στην Ιερουσαλήμ της πρωτεύουσας του Ισραήλ της πρεσβείας. Εκεί είχαμε λοιπόν και τους νεκρούς και τους τραυματίες. 62 νεκροί έχουν φτάσει και ήθελα να ρωτήσω. Πιστεύετε ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε μια γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή? Πρόκειται για μια απίστευτη τραγωδία. Η αλήθεια είναι, η τραγική αλήθεια, ότι το αίμα που ρέει άφθονο στην περιοχή μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό το ιστορικό χάσμα και διαιωνίζει έναν ατέλειωτο πόλεμο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος επιτέλους τα αισθήματα της διεθνούς κοινής γνώμης, το σοκ που έχει υποστεί, να μεταφραστεί σε κάποιες πρωτοβουλίες, διεθνείς πρωτοβουλίες, mm-hmm. διεθνών οργανισμών, οι οποίοι πρέπει να δικαιώσουν την ύπαρξή τους σε τέτοιες περιπτώσεις ακραίες, προκειμένου να μπει ένα τέλος, τουλάχιστον να υπάρξει μια αντιστροφή σε αυτή την πορεία της κλιμάκωσης, σε μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς είναι περί αποθήκη, η ευρύτερη περιοχή, διακυβεύεται όχι μόνο το μέλλον της περιοχής, αλλά και γενικότερα η ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Οξύνονται προβλήματα της εποχής μας που έχουν εθεργέψει, όπως είναι το προσφυγικό, και δεν ξέρω τι ακριβώς πρεσβεύουν οι δυνάμεις εκείνες που θα μπορούσαν να επέμβουν προκειμένου να υπάρξει μια ειρηνική ανάσχεση των πραγμάτων και να μην βαδίζουμε πλησίστη προς μια κλιμάκωση που προϊονίζει ένα μέλλον το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Κύριε Βαρεμένε, το ότι ακούσαμε το χαρακτηρισμό αυτοσυγκράτηση από τη διεθνή κοινότητα, πώς σας φαίνεται εσάς? Το οποίο είπατε, το αυτό. Αυτοσυγκράτηση, δηλαδή ότι υπήρξε μια αυτοσυγκράτηση. Εντάξει, η διεθνή κοινότητα, οι παράγοντες που λέτε, ναι, ότι διατυπώνουν αυτή τη θέση κάθε φορά, μοιάζει, ξέρετε, σε ένα ευχολόγιο, σε μια θεωρητική τοποθέτηση, καμιά φορά και σε μια ειρωνία. Το συγκράτησε όταν υπάρχουν τόσοι νεκροί. Ναι. Ποιος μπορεί να μιλάει για αυτοσυγκράτηση? Είναι σαν να προστίθεται μια ύβριση σε μια συνεχιζόμενη τραγωδία. Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε τώρα στα δικά μας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα ξεκινάνε στην ουσία οι επαφές των εκπροσώπων των θεσμών με τους αρμόδιους υπουργούς που έχουν ανοιχτά θέματα ιδιωτικοποίησης, δημόσια διοίκηση, ενεργειακά θέματα. Τα προαπαιτούμενα είναι κάποια που εκκρεμούν ακόμη για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης. Οι δανειστές ζητούν μετά τον Αύγουστο αυξημένη επιτήρηση και παρακολούθηση της πορείας της οικονομίας. Αντίθετα, η κυβέρνηση καλλιεργεί ένα κλίμα και μία αίσθηση ότι όλα τελειώνουν τον Αύγουστο και πάμε στην καθαρή έξοδο, πάμε στην έξοδο από τα μνημόνια. Θα υπάρχει πραγματικά αυτή η καθαρή έξοδος που και η αντιπολίτευση λέει πως δεν είναι τόσο τα πράγματα αισιόδοξα όσο τα παρουσιάζει η κυβέρνηση? Καλά, κοιτάξτε, ορισμένα πράγματα, όπως είναι η έξοδος της χώρας από αυτό το τούνελ
που κρατάει 8 χρόνια, μπήκαμε αισίως στον ένατο χρόνο, θα μπορούσε να μην αποτελεί μια κλασική πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα που μπορούν να απασχολήσουν ή να αποτελέσουν αντικείμενο μιας τέτοιας αντιπαράθεσης. Εδώ μιλάμε για το μέλλον της χώρας, του λαού και των νέων, οι οποίοι φέρουν στην πλάτη τους τα αποτελέσματα μιας κρίσης για την οποία δεν ευθύνονται, ενώ οι νέοι άνθρωποι, καθότι δεν έχουν εμπλακεί καν στα πράγματα. Απλώς είναι η πρώτη γενιά μετά τον πόλεμο που καλείται να ζήσει με δυσμενέστερους όρους από την προηγούμενη γενιά. Ναι. Της χρωστάμε λοιπόν επιτέλους ένα αποτέλεσμα στις θυσίες. Οι θυσίες είναι τεράστιες, τις οποίες υποβλήθηκε πριν και πάνω απ' όλα ο ελληνικός λαός, και νομίζω ότι οι εταίροι και δανειστές πρέπει επιτέλους να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες για τις οποίες έχουν δεσμευθεί. Πέρσι τον Ιούνιο υπήρξε μια απόφαση, έτσι, η οποία προδιαγράφει κάποιες εξελίξεις. Παρατηρούμε πάλι μια ανακύκλωση της αντιπαράθεσης μεταξύ του Δέλτα Νιτάφ και του Βερολίνου και των υπολείπων. Ναι. Και επειδή εμείς κάναμε ως χώρα ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, εκόντες άκοντες αν θέλετε, στα πλαίσια μιας αναγκαστικής αν θέλετε διαδικασίας, αφού η χώρα βρέθηκε σε ουσιαστική χρεοκοπία και αναγκάστηκε να αναλάβει αυτές τις υποχρεώσεις που ανέλαβε, τώρα είναι σειρά των δανειστών να υλοποιήσουν αυτά για τα οποία έχουν δεσμευθεί. Λοιπόν, όμως, και πάλι να μην παρακολουθήσουμε πάλι κανέναν ανέντιμο συμβιβασμό πάλι στην πλάτη της χώρας. Υπάρχει όμως πάλι αυτή η διαμάχη ανάμεσα σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Γερμανία με επίκεντρο το χρέος, έτσι, για τη μείωση του χρέους, πώς θα γίνει και αν θα γίνει. Εμείς είμαστε το μπαλάκι ανάμεσα σε αυτή τη συζήτηση. Όπως και εδώ 7 χρόνια που είμαστε σε κρίση, πάντα η Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, Δουνουτού και Βερολίνο, για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την ελληνική οικονομία. Πιστεύετε ότι οδηγούμαστε στο θέμα του χρέους σε μία λύση, θα υπάρξει? Λύση θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην υπάρξει οποιαδήποτε λύση. Ναι. Το θέμα είναι να είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Ευνοϊκότερη. Αυτός για είναι χώρα, ο στόχος. Να μην είναι κάτι προσχηματικό, και δεν μπορεί να είναι στις συνθήκες αυτές προσχηματικό, διότι μιλάμε για την εμπέδωση της δυνατότητας της χώρας να βγει στις αγορές. Έτσι. Πρέπει να είναι κάτι πιστικό, αν μη τι άλλο, όχι μόνο ως ανταπόδοση της υποχρέωσης για όσα έχει κάνει η Ελλάδα και όσες αποχρεώσεις έχουν αναλάβει οι δανειστές, αλλά για την εμπέδωση ότι η ελληνική κρίση βγαίνει προς το τέλος της, η εμπέδωση αυτού του πνεύματος και στις ίδιες αγορές, έτσι, για τις οποίες, στις οποίες ομνιούν όσοι ομνιούν σε αυτές τις αγορές, και εν πάση περιπτώσει είναι μια διαμορφωμένη πραγματικότητα αυτή. Η χώρα δηλαδή πρέπει να βγει να δανειστεί στις αγορές, διότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, ναι, αν θέλετε, ούτε από την πλευρά τη δικιά μας ούτε την πλευρά των δανειστών, να συνεχιστεί η ελληνική κρίση. Και θα έλεγα, διότι ορισμένοι μπορεί ενδομήχως ή αν θέλετε και φωναχτά να λένε τι χαρτιά πίεσης έχει μια χώρα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση που βρέθηκε η Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει οι δανειστές να δουν ότι επιτέλους η χώρα αυτή ανέλαβε τα βάρη, πρωτοφανή βάρη, τα οποία οι ίδιοι έχουν αναγνωρίσει ότι εάν εφαρμόζονταν αυτά τα μέτρα στη Γερμανία θα είχαν ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αλλά να δουν και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη. Γιατί ορισμένοι λένε ότι είναι αρνητικό και για την Ελλάδα τα όσα συμβαίνουν στην Ιταλία. Αλλά όμως η λύση που θα δοθεί για την Ελλάδα είναι, αν θέλετε, όχι ένα σήμα για χαλάρωση στους υπολείπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ως ένα σήμα για την βούληση των ηθινόντων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί να συνεχίσει και να υπάρχει, όχι όπως ήταν μέχρι τώρα, αλλά αναβαθμίζοντας τη λειτουργία της, να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον που θα εγγυάται και την συνέχεια αυτού του εγχειρήματος του ευρωπαϊκού, αλλά και την αναβάθμισή του. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, κύριε Βαρεμένε, χθες μιλώντας σε γερμανική εφημερίδα, ανέφερε πως δεν είναι τόσο ψηλή η φορολογία στην Ελλάδα.
μέσα σε όλα αυτά που είπε και είναι κάτι το οποίο αξίζει έτσι να το συζητήσει κανείς. Τα αντίθετο, οι φορολογούμενοι και οι πολίτες νιώθουν ότι έχουν πιεστεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και η κυβέρνηση το παραδέχεται ότι υπήρξε μεγάλη φορολογική. Κοιτάξτε. Η φορολογική πολιτική έπεσε στις πλάτες των πολιτών και ο κ. Τσακαλώτος είπε κάτι το οποίο είναι, προκαλεί έτσι εντύπωση. Ακούστε να σας πω, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε στους αριθμούς και σε μέσους όρους. Ναι. Όμως η αλήθεια είναι, και ο ίδιος την αναγνώρισε, ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες στην Ελλάδα έχουν επιβαρυνθεί δυσβάστακτα. Ναι. Και αν σε αυτό συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι κάποιες ομάδες, ο υψηλός πλούτος που υπάρχει στη χώρα, και τον οποίον τον έχουν αγκομπήσει στις offshore εταιρείες, είναι 40.000 offshore εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτός ο πλούτος που τον έχουν ακουμπήσει εκεί είναι ανέπαφος. Βέβαια, δεν είναι αναπόκειτα και δεν είναι στην ευκαιρία της Ελλάδος και στη δυνατότητά της να αποκαλύψει και να φορολογήσει αυτό το πλούτο. Είναι ένα εγχείρημα που πρέπει να είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Ναι. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, ο μεγάλος πλούτος που σας λέω υπάρχει σε αυτές τις 40.000, έτσι υπολογίζεται ο αριθμός τους, offshore εταιριών, ο οποίος δεν έχει αγγιχθεί. Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε αυτό, τότε βλέπουμε ότι πράγματι ένα μέρος του πληθυσμού και αναγνωρίζει, που δεν είναι σημερινό το φαινόμενο, έτσι, γιατί ορισμένοι προσποιούνται ότι σήμερα επιβαρύνθηκαν αυτά τα κοινωνικά στρώματα, ενώ δεν είναι έτσι, και υπάρχει η βούληση, εφόσον υπάρξει δυνατότητα, για να υπάρξει μια ελάφρυνση σε αυτή τη φορολογική επιβάρυνση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα στρώματα εκείνα στην Ελλάδα που στη διάρκεια της κρίσης έτειναν να περιθωριοποιηθούν, να βγουν έξω εντελώς από την κοινωνική διαδικασία, και εκεί η κυβέρνηση έχει επιδείξει μια ευαισθησία η οποία δεν είναι μόνο ηθικής βάσης, έχει να κάνει με την ίδια την πορεία της χώρας και να μην μετατρέψουμε δηλαδή την κρίση σε μια διαδικασία αποξένωσης και περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων. Έχει κάνει σοβαρά πράγματα, έτσι, γι' αυτό νομίζω πως αναγνωρίζεται τουλάχιστον από αυτούς που είχαν την ευκαιρία να δουν αυτά τα αποτελέσματα αυτής της, ας την πούμε έτσι, ευαισθησία. Μιλάτε για κοινωνικές ομάδες, να πάμε στην κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό των συντάξεων και να μας πείτε, εκτιμάτε πως τι θα γίνει τελικά. Δηλαδή θα εφαρμοστούν οι μειώσεις που έχει υπογράψει η κυβέρνηση και είναι δέσμευση από 1/1/19, θα ζητήσει η κυβέρνηση παράταση ή αναβολή των περικοπών. Υπάρχει πιθανότητα να εγκριθεί και αυτή η παράταση ίσως από τους δανειστές. Τι θα κάνει η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, πιστεύετε, να σας πω. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι τον απασχολεί περισσότερο, πέρα από την τρέχουσα δηλαδή πολιτική αντιπαράθεση που ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει την ατζέντα του, και εν προκειμένου η αντιπολίτευση προσπαθεί να επιβάλλει την ατζέντα της στο διάλογο, παρότι πρόκειται για ένα θέμα, όπως σας είπα, σοβαρό και ευαίσθητο, και δεν μπορεί να απασχολεί, αν θέλετε, από όποια άποψη και να το πάρετε. Ακόμα και την απλή πολιτική άποψη να πάρετε, δεν μπορεί να απασχολεί κανέναν περισσότερο από ό,τι απασχολεί την ίδια την κυβέρνηση, που βρισκόμαστε μάλιστα σε αυτό το χρονικό σημείο της προσπάθειας που γίνεται για την έξοδο από την κρίση. Όμως, θεωρώ ότι ο διάλογος από αυτού δεν πρέπει να γίνεται με επιζήμιους όρους για το ίδιο το πρόβλημα, για την ίδια την πορεία του προβλήματος εννοώ. Η κυβέρνηση κρίνει ότι δεν μπορεί να τεθεί αυτή τη στιγμή για λόγους πολύ ευνόητους. Καταρχάς, για να μην δώσει λαβή σε εκείνους που θα περίμεναν να βρουν μια τέτοια αφορμή για να θέσουν θέμα αναξιοπιστίας της χώρας απέναντι σε αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία, όπως εξελίσσεται στην πορεία της κρίσης. Έτσι, δεν μπορεί. Αυτό που μπορεί να γίνει, και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, είναι να βρεθεί ένας τρόπος στην κατάλληλη χρονική στιγμή που να αποτρέψει συνέπειες δυσβάστακτες για σημαντικά τμήματα των συνταξιούχων στην χώρα, οι οποίες έχουν υποστεί στη διάρκεια όχι της δεύτερης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, προηγουμένως
τεράστιες μειώσεις και αλλεπάλληλες μειώσεις. Και όπως ξέρετε, αυτά τα πράγματα, νομίζω μπορείτε να το αντιληφθείτε, λειτουργούν σωρευτικά. Δηλαδή, άλλος ο πρώτος χρόνος της κρίσης, άλλος ο δεύτερος, άλλος ο τρίτος, άλλος ο τέταρτος. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι χρονικά μπορεί. Αν και τα πρώτα χρόνια ήταν σαρωτικές οι μειώσεις, όμως όλα αυτά λειτουργούν, οφείλω να ομολογήσω, σωρευτικά και σας είπα τι κατά τη γνώμη μου πρέπει χρονικά, να γίνει. Κύριε Βαρεμένε, πιστεύετε ότι μπορεί να τοποθετήσουμε αυτή την, αναθεώρηση της περικοπής των συντάξεων εκεί το Νοέμβριο κοντά στον προϋπολογισμό που είχε πει και ο κύριος Πετρόπουλος, δηλαδή να έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση, να τελειώσει, να έχουμε περάσει και την τέταρτη αξιολόγηση. Να δούμε τα δεδομένα. Να δούμε δηλαδή τότε τα οικονομικά δεδομένα και αν από το πλεόνασμα αυτό το πολύ μεγάλο επιτρέπεται να μην γίνει αυτή η περικοπή. Να δούμε τα δεδομένα τότε. Διότι όπως βλέπετε έχουμε υπερπλεονάσματα, κάνουμε μια προσπάθεια που έχει υφεσιακές συνέπειες, έτσι. Φέρνουμε αυτά τα αποτελέσματα, δεν μπορεί να μας λένε μετά κλιμακώστε τη λιτότητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει να αναγνωριστεί και από τους εταίρους και τους δανειστές ότι υπάρχει τέτοιο είδους ανάγκη. Για την ίδια την, όχι για άλλους λόγους, για λόγους ευαισθησίας ας το πούμε, από την πλευρά τους, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με την ανάγκη ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν σκέψεις, κύριε Βαρεμένε, και να κλείσουμε να κυρωθεί ο νόμος Κατρούγκαλο για να μην εφαρμοστεί. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, πιστεύετε εσείς? Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ, εγώ ρωτάω δημοσιογραφικά. Αυτό που σας είπα, μπορούσε να κυρωθεί ο νόμος. Αυτό που σας είπα, εγώ εννοώ. Μάλιστα. Θέλω να πάμε και να κλείσουμε στο Σκοπιανό. Ξεκινάνε οι επαφές αύριο του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ζάεφ και όλα δείχνουν, επειδή πάμε σε επίπεδο Πρωθυπουργών, πως θα έχουμε ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ότι πάμε προς μία συνάντηση ουσιαστική για να λυθεί το θέμα. Κοιτάξτε, έχουν γίνει βήματα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι υπερόριμος ο χρόνος για να υπάρξει λύση. Αυτό που ξέρω ότι πρέπει να υπάρξει λύση, αυτό είναι εθνική ανάγκη και όσοι βάζουν το θέμα αυτό, ένα θέμα που αφορά, είναι ζωτικό θέμα εξωτερικής πολιτικής, είναι εθνικό θέμα όπως έχουμε συνηθίσει να το πούμε, και όσοι το βάζουν σε υπολογισμούς μικροπολιτικούς, δηλαδή στη ζυγαριά τι ψηφαλάκια μπορούμε να κερδίσουμε στη βάση αυτού του θέματος, νομίζω πως θα έχουν κακούς λογαριασμούς με την ιστορία. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέσω πρόθεσμα ή κοντοπρόθεσμα, αλλά η ιστορία θα καταδικάσει αυτού του είδους τη στάση, πολύ περισσότερο που η Ελλάδα τη δεκαετία του 90 είχε τη μεγάλη ευκαιρία να επιβάλλει μια λύση στο θέμα αυτό από θέση ισχύως της χώρας, και αυτό δεν έγινε δυνατό διότι κάποιοι έπαιξαν, τζογάρισαν πολιτικές καριέρες, μπορεί να τους βγήκε των ιδίων, αλλά είχε κακό αποτέλεσμα για τη χώρα. Και θέλω να σας πω κάτι, αυτή είναι η γνώμη δικιά μου, έτσι, και όχι μόνο η δικιά μου. Θέλω να ακούσω από την άλλη πλευρά, που έχει την αντίθετη άποψη, να μας πούνε τι ρόλο θέλουν για τη χώρα. Μάλιστα. Τι σώη, επιτρέψτε μου, ένα λεπτό αν μπορώ να έχω. Βεβαίως. Τι σώη, τόξο, μουσουλμανικό ή άλλο, θέλουν να διαμορφωθεί στα βόρεια της χώρας. Τι τους λέει η αξίωση του Ερντογάν από τα Σκόπια να μην κάνουν πίσω στο θέμα του ονόματος. Τι χώρα θέλουνε. Μια χώρα πανταχώθεν πολιορκημένη, έχοντας να αντιμετωπίσει την πραγματική απειλή εξανατολών, πανταχώθεν πολιορκημένη, μια χώρα που θα κλειστεί στο καβούκι της, ενώ έχει τη δυνατότητα να έχει την πρωτοβουλία στα Βαλκάνια, στα πλαίσια μιας εξωστρεφούς πολιτικής, να πάρει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ίδια ευνοϊκές συμμαχίες και συσπυρώσεις, έτσι, όχι μόνο για να αμυνθεί ως προς τον ανατολάς κίνδυνο, αλλά για να δημιουργήσει μια χώρα, όπως σας είπα, εξωστρεφή, με πρωτοβουλία στα Βαλκάνια, να έχει την πρωτοβουλία η χώρα αυτή, να έχει συμμάχους και όχι να δημιουργεί εχθρότητες και αντισυσπυρώσεις εκεί που δεν υπάρχει. Και αυτή η διαδικασία, επιτρέψτε μου να πω, ότι πρέπει να γίνει στη βάση... Όχι επιδίωξης ταπείνωσης οποιοδήποτε, διότι οι εθνικές ταπεινώσεις, όπως έδειξε η ιστορία, έχουν δυσάρεστα και πολλές φορές τραγικά αποτελέσματα, αλλά σας περιέγραψε ένα ρόλο για τη χώρα, οραματικό σχέδιο που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Να έχουμε την Ελλάδα που μας αξίζει,
όχι αυτή την κακομήρα, όπως την ονειρεύονται ορισμένοι, δηλαδή τίμια, αλλά δικούμενη, ναι, ναι. Υπήρξαν περιπτώσεις που η χώρα δεν είχε την αντιμετώπιση που της άρμοζε ακόμα και από εκεί που είχε προσφέρει τον οβολό της στις συμμαχίες. Λοιπόν. Αλλά νομίζω πως έχουμε την ιστορική ευκαιρία να πορευτούμε στο πλαίσιο που σας περιέγραψα. Πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια. Θα είχαμε και άλλο χρόνο να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια γιατί ξεκινάει η συζήτηση κυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών μεταξύ Κούβας αλλά και Αλβανίας. Δύο κυρώσεις που θα συζητούν στην Ολομέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η πρωινή ανάγνωση. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.